Χαίρετε. Ονομάζομαι Στέλιος Πανταζής, Είμαι γιατρό εξειδικευμένο στην ιατρική διατροφολογία και συνδιαταραχέ του μεταβολισμού και σήμερα θα ήθελα να σα μιλήσω για τι λεκτίνε. Οι λεκτίνε είναι πρωτενε που υπάρχουν μέσα στι φυτικέ τροφέ που εν δυνάμει μπορεί να είναι τοξικέ για τον οργανισμό. Παρ' όλα αυτά, εάν κάνετε μια αναζήτηση στο διαδίκτυο, δεν θα διαβάσετε μόνο αρνητικά σχόλια σχετικά με τις λεκτίνες, αλλά και αρκετά θετικά. Τι συμβαίνει τελικά με τις λεκτίνες. Είναι τοξικές. Είναι βλαβερές. Ή ίσχυε αυτό που λένε άλλοι. Ότι είναι δηλαδή ισχυροί αντικαρκυνικοί παράγοντες. Σήμερα θα μάθουμε. Ξεκινώντας την ιστορία θα ήθελα να μιλήσω για ένα συμβάν που έγινε πριν 15 χρόνια στην Ιαπωνία. Συγκεκριμένα το 2006. Όταν ένα κανάλι στην τηλεόραση πρότεινε ένα καινοτόμο τρόπο απώλειας βάρους πρότεινε στους τηλεθεατές να ψήσουν άσπρα φασόλια στο τηγάνι για τρία λεπτά και μετά να τα κάνουν σκόνη και να τα ρίξουν πάνω στο ρύζι και στη συνέχεια να, τα, να το καταναλώσουν. Μετά από μερικές μέρες, πολλοί κόσμος που ακολούθησε αυτή τη συνταγή κατέληξε στο νοσοκομείο με δηλητηρίαση, που χαρακτηριζόταν από συμπτώματα εμετού, πόνου στην κοιλιά, διάρειες κτλ. Τα άτομα αυτά υπέστησαν δηλητηρίαση από τις λεκτίνες, αυτό που είναι γνωστό είναι ότι τρία λεπτά ψήσιμο στο τηγάνι δεν καταστρέφει τις λεκτίνες που υπάρχουν στα φασόλια. Όμως, κανείς δεν τρώει τα φασόλια προετοιμασμένα με αυτόν τον τρόπο. Συνήθως καταναλώνουμε τα φασόλια και τους γίγαντες αφού τα έχουμε μουλιάσει από βραδείς. Μια διαδικασία η οποία καταστρέφει μεγάλο μέρος των λεκτινών που υπάρχουν σε αυτά. Αν έχουμε μουλιάσει τα φασόλια, ακόμα και μόλις 15 λεπτά βράσιμο αρκούν για να καταστρέψουν το 98% των λεκτινών. Ενώ αν τα βράσουμε για μισή ώρα έχουν καταστραφεί όλες οι λεκτίνες. Αν όμως τα φασόλια δεν τα μουλιάσουμε, τότε πρέπει το βράσιμο να διαρκεί τουλάχιστον μία ώρα για να είμαστε σίγουροι ότι δεν υπάρχουν αρκετές λεκτίνες μέσα στην τροφή ώστε να μας δημιουργήσουν πρόβλημα. Άρα λοιπόν είδαμε Πώς μπορείτε να προφυλαχτείτε από τις λεκτίνες που υπάρχουν στα φασόλια. Θα τα μαγειρεύουμε όπως τα έκανε η μαμά μας. Από την άλλη, σε περίπτωση που καταναλώνετε φασόλια σε κονσέρβα, καλό είναι να γνωρίζετε ότι υπάρχει ένα μικρό ποσοστό λεκτινών που παραμένουν, αλλά σε καμιά περίπτωση δεν είναι απειλητικό για την υγεία. Μάλιστα, αρκετές μελέτες τα τελευταία χρόνια φαίνεται να υποστηρίζουν ότι είναι καλό να υπάρχουν κάποιες λεκτίνες μέσα στην τροφή. Έτσι λοιπόν τα τελευταία 50 χρόνια έχουν συσσωρευτεί αρκετές μελέτες που έχουν αποδείξει ότι οι λεκτίνες έχουν μια εντυπωσιακή ικανότητα να, εξεχα... να ξεχωρίζουν τα καρκινικά κύτταρα από, το... από, τα φυσιολογικά κύτταρα και να επιβάλλουν στα καρκινικά κύτταρα είτε να αυτοκτονήσουν ή να μετατραπούν σε πιο φυσιολογικά, να αποκτήσουν δηλαδή χαρακτηριστικά φυσιολογικών κυτάρων. Αυτές οι μελέτες υποστηρίζουν ότι οι λεκτίνες έχουν ισχυρή αντικαρκινική δράση. Ειδικά στο έντερο. Γενικά, αυτή τη στιγμή είναι ευρέω αποδεκτό ότι μια διατροφή που είναι πλούσια σε τροφέ που περιέχουν μικρή ποσότητα λεκτινών προστατεύει από τον καρκίνο του εντέρου και του πολύποδε. Άρα, το να εμπλουτίσουμε τη διατροφή μα σε καλά προετοιμασμένα φασόλια και άλλε τροφέ που περιέχουν λίγε λεκτίνε είναι σίγουρα μια πολύ καλή ιδέα. Επίση, γνωρίζουμε από μελέτε ότι οι λεκτίνε μπορούν να περάσουν στην κυκλοφορία του αίματο και έτσι εν δυνάμει να προσεγγίσουν τα καρκινοκύτταρα στον οργανισμό, πράγμα που μπορεί να οδηγήσει σε αντικαρκινική δράση σε όλο το σώμα και όχι μόνο τοπικά στο έντερο. Δυστυχώ όμω, σε αντίθεση με το καρκίνο του εντέρου που έχουν αποδειχθεί σε μεγάλε μελέτε ότι οι λεκτίνε μειώνουν την πιθανότητα εμφάνισή του, δεν έχει αποδειχθεί το ίδιο και σε άλλε μορφέ καρκίνου. Αυτό γιατί δεν έχουν γίνει ακόμα σχετικέ μελέτε. Αρχικά δεδομένα όμω δείχνουν ότι αυτό είναι πολύ πιθανό να συμβαίνει. Κλείνοντα, φαίνεται για άλλη μια φορά πόσο σημαντική είναι η ισορροπία στη διατροφή μα με τι λεκτίνε. Μεγάλη ποσότητα λεκτινών οδηγεί σε δηλητηρίαση, αλλά μικρή ποσότητα από λεκτίνε οδηγεί σε προστασία από κάποιε μορφέ καρκίνου. Έτσι, θα ήθελα να συμπληρώσω ότι οι λεκτίνε δεν υπάρχουν αποκλειστικά στα φασόλια και τα άλλα όσπρια, αλλά υπάρχουν επίση και στι ντομάτε, τι πιπεριέ, τι μελιτζάνε, το καλαμπόκι, τα αμύγδαλα στην κολοκύθα, το πεπόνι και σε άλλα λαχανικά και φρούτα. Οι λεκτίνε που περιέχουν όμω είναι σε πολύ μικρέ ποσότητε και δεν προκαλούν τοξικότητα το στον οργανισμό. Μάλιστα είναι πολύ πιθανό να μα προστατεύουν κιόλα. Ούτω ή άλλω γνωρίζουμε ότι μια διατροφή που είναι πλούσια σε φρούτα και λαχανικά, ξηρού καρπού και όσπρια, είναι ιδανική για την υγεία μα και για την πρόληψη και για την αντιμετώπιση του καρκίνου και άλλων χρόνιων παθήσεων. Άρα μην τις φοβάστε τις λεκτίνες. Με τον τρόπο που προετοιμάζουμε το φαγητό δεν δημιουργούν πρόβλημα. Αν βρήκατε το θέμα ενδιαφέρον, σας παρακαλώ να πατήσετε το κουμπί μου αρέσει, να το μοιραστείτε με άτομα που θα το βρουν ενδιαφέρον και να γραφτείτε στο κανάλι για να σας ενημερώνουμε για μελλοντικά θέματα. Επίσης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα σχόλια για να ζητήσετε να παρουσιάσουμε ένα θέμα στο μέλλον. Σας ευχαριστώ πολύ.